Είμαστε εδώ και πριν πάμε σε μια ακόμα εγκαταστημένη επιχείρηση, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε το διοικητή του πυροσβεστικού σταθμού μέσα στο επιχειρηματικό πάρκο της Ίνδου. Κύριε διοικητά, σας ευχαριστούμε που είστε εδώ. Μαζί μας ο κύριος Γιάννης Μπαγώτης, εκ του πυροσβεστικού σταθμού Θεσσαλονίκης. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ πολύ. Και πριν ξεκινήσουμε, θα πω ένα περιστατικό που έζησα φέτος στην Κομοτηνή. Ο τοπικός μας υπεύθυνος, ο κύριος Ευθυμιάδης, το ενημερώνω ότι έχουμε πυρκαγιά. Μια πυρκαγιά που προκαλείται από απερισκεψία κάποιες εταιρείες που είναι κλειστής. Πάμε να τη δούμε σε 3 λεπτά σχεδόν η φωτιά παρολίγο να μας περικυκλώσει. Εξαιτίας της ταχύτατης επέμβασης πυροσβεστικής αλλά και της γνώσης της, σώζεται το πάρκο με λίγα καμένα χωράφια, τα οποία ευτυχώς δεν επέκταν τη φωτιά, γιατί η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ξέρετε ότι κάνει συγκεκριμένες κινήσεις και καθαρίζει τους κοινόχρηστους χώρους. Και διοικητά, πάμε στο διατάφτα. Η έννοια της πυροπροστασίας αλλά και της προστασίας από ακραία καιρικά φαινόμενα ενέχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι ατομικής ευθύνης. Θέλω να μας πείτε γιατί η ατομική ευθύνη είναι σημαντική. Καταρχήν, καλημέρα. Σας ευχαριστώ για το βήμα που μου δίνετε. Πράγματι, στους καιρούς που ζούμε σήμερα, θα πρέπει να έχουμε ατομική ευθύνη απέναντι στην κλιματική αλλαγή που συμβαίνει γύρω μας. Θα πρέπει να ο κάθε επιχειρηματίας, αν αναφερθώ στο επιχειρηματικό πάρκο που βρισκόμαστε σήμερα, εκτός από την νομοθεσία την οποία είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει, να έχει και ένα σχέδιο δικό του. Οι μεγάλες επιχειρήσεις, τις οποίες έχουμε άμεση επικοινωνία και επαφή, τα έχουν οργανώσει αυτά. Έχουν οργανώσει τις ομάδες πυρασφάλειας, τις ομάδες έκτακτης ανάγκης. Συνεργαζόμαστε πάρα πολύ με αυτούς και κάνουμε και ασκήσεις ετοιμότητας. Επίσης, πολλές εταιρείες, και είναι προς τιμή τους, ζητάνε ενημέρωση από την πυροσβεστική υπηρεσία για τους εργαζόμενους, όχι για τον πυρήνα της ομάδας τους, αλλά γενικότερα για όλο τον κόσμο που βρίσκεται μέσα στην επιχείρησή τους, είτε αυτοί είναι εργαζόμενοι σε διοικητικές υπηρεσίες, είτε ακόμα και επισκέπτες ή συνεργάτες που βρίσκονται εκεί στην επιχείρηση. Θα πρέπει να γνωρίζουν όλοι πώς θα συμπεριφερθούν σε ένα περιστατικό που τυχόν να συμβεί. Και πιστεύω ότι αυτό το έχουμε προχωρήσει αρκετά τα τελευταία χρόνια, θα έλεγα τελευταία δεκαετία, και πάμε καλά, πάμε καλά. Κύριε διοικητά, δεν σας κρύβω ότι ερχόμενοι εδώ αυτές τις μέρες στην ΚΠΕΘ, βλέπω πάρα πολύ συχνά το όχημα της πυροσβεστικής να περιφέρεται. Δεν είναι ποτέ στάσιμο. Ναι. Το έχω δει σε όλη τη ΒΙΠΕΘ μέσα. Δεν σας κρύβω ότι εμένα προσωπικά μου δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας. Αίσθημα ασφάλειας, ναι. Αυτό... Τι δυναμική έχουμε εδώ. Κοιτάξτε, το σταθμός αυτή τη στιγμή έχει 18 οχήματα. Κάποια από αυτά είναι υδροφόρα, κάποια είναι ειδικά οχήματα εξοπλισμένα με κάποιο εξοπλισμό που είναι και για τροχαία ατυχήματα, για σεισμούς και για άλλες περιπτώσεις. Τώρα, το επιχειρηματικό πάρκο έχει την ιδιαιτερότητα ότι υπάρχουν εγκαταστημένες και κάποιες εταιρείες, θα έλεγα, υψηλού κινδύνου. Μπράβο. Είναι οι λεγόμενες επιχειρήσεις Εβέζο. Έχουμε αρκετές τέτοιες. Συνεργαζόμαστε με όλες. Οι οποίες θα δώσουμε σε ένα παράδειγμα. Χημικές βιομηχανίες. Είναι στο τομέα των φυτοφαρμάκων κυρίως. Εκρηκτικές ύλες δηλαδή. Ο κίνδυνος είναι η διασπορά των τοξικών ουσιών σε περίπτωση ατυχήματος και η θερμική ακτινοβολία, την οποία θα συμβεί σε περίπτωση που εκδηλωθεί ένα περιστατικό πυρκαγιάς. Ναι. Η δεύτερη κατηγορία επιχειρήσεων σε Βέζο είναι επιχειρήσεις πεμπιεσμένων αέριων, δηλαδή υγρά αέρια, είναι μεγάλες εταιρείες εδώ, πολυεθνικές, που επεξεργάζονται. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος σας εδώ. Ναι, φυσικά η παρουσία της πυροσβεστικής είναι θεωρώ απαραίτητη. Βέβαια, τι ο σταθμός μας. Λοιπόν, καθώς είναι αυτές οι εταιρείες εδώ, ποια είναι η μέρη για να επιστρέψω στο λόγο σας νωρίτερα. Ναι, εμείς αυτό που είπα και προηγουμένως, εκτός από την ενημέρωση, κάνουμε κοινές ασκήσεις. Δηλαδή, φτιάχνουμε ένα σενάριο σε συνεργασία με την εταιρεία και το υλοποιούμε στο πεδίο. Με την ομάδα τη δικιά τους και τους δικούς μας πυροσβέστες. Γιατί και οι δικοί μας εναλλάσσει το προσωπικό. Δεν είναι μόνιμοι, δηλαδή. Έχουμε τους παλιούς, αλλά έχει και προσωπικό που εναλλάσσεται, οι οποίοι θα πρέπει και αυτοί να συμμετέχουν σε τέτοιες ασκήσεις. Όταν πας σε μια επιχείρηση και διοργανώνεις μια άσκηση, το πρώτο όφελος που έχεις είναι ότι γνωρίζεις τους χώρους. Δηλαδή, σε ένα υποτιθέμενο συμβάν,
έχεις ήδη γνώση του χώρου που θα ενεργήσεις, το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό για μας. Πριν κλείσουμε, γιατί ξέρω ότι ο χρόνος σας είναι περιορισμένος, ποια είναι τα τρία πράγματα που θέλετε να πείτε σε εγκατεστημένες επιχειρήσεις για το χειμώνα που έρχεται? Το πάρκο εδώ είναι περικισμένο με ένα πολύ καλό σύστημα, δεν έχει πλημμυρίσει ποτέ και δεν θα πλημμυρίσει ποτέ, γιατί είναι... Ναι, εγώ λέω, θέλω να είμαι πιο αισιόδοξος. Αλλά θα πρέπει από τώρα να σκεφτούμε τι πρέπει να προετοιμάσουμε για την άνοιξη το καλοκαίρι. Ποια είναι τα τέσσερα σημεία που θέλετε να πείτε στις εγκατεστημένες επιχειρήσεις που μας βλέπουν ότι πρέπει να κάνουν για να βοηθήσουν και το δικό σας έργο? Και στο τέλος της ημέρας, η έννοια της ατομικής ευθύνης είναι και παράγοντας ασφάλειας και για εκείνους, γιατί η δικιά τους περιουσία είναι που κινδυνεύει. Ναι, ναι, αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σωστό, έτσι ακριβώς είναι. Υπάρχουν όντως, το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων έχει αντιληφθεί τη σημασία της έννοιας ασφάλεια. Είναι κάτι το οποίο δεν φαίνεται. Η ασφάλεια είναι μια έννοια την οποία μπορεί να επενδύσει πολλά και να μην φαίνεται κάτι. Θα φανεί όμως στην κρίσιμη στιγμή. Και εκεί θα φανεί και το έλλειμμα σε μια επιχείρηση που δεν έχει επενδύσει. Που θα κοστίσει πολύ παραπάνω. Ακριβώς. Εκεί πρέπει να επενδύσουν οι επιχειρηματίες εδώ. Όταν κάποιοι δεν ξέρουν πώς να κάνουν, μπορούν να σε επισκεφθούν, να του δώσουν κάποια καθοδήγηση. Εμείς 24 ώρες, 24 ώρες είμαστε παρόντες. Υπάρχουν γραφεία πυρασφάλειας που μπορούν να δουν πιο εξειδικευμένα πράγματα και νομικής φύσεως όσον αφορά τις επιχειρήσεις τους. Στα θέματα εκπαίδευση είμαστε εμείς. Με ένα απλό αίτημα στο σταθμό μας μεταβαίνει ένας αξιωματικός και ενημερώνει το προσωπικό με μία διώρη συνάντηση εκεί και μία πρακτική άσκηση στη χρήση μέσων. Κύριε Διοικητά, σας ευχαριστούμε που είστε στο επιχειρηματικό πάρκο. Να είστε καλά. Καλή σεζόν να έχουμε. Και να ξέρετε ότι εμείς ως ΕΤΒΑ, αλλά και το πρακτορείο, μιλώ και στο πρακτορείο, είμαστε πάντα εδώ για να μεταδίδουμε το μήνυμά σας. Γιατί το μήνυμά σας είναι μήνυμα ζωής και αντιμετώπισης καταστροφής. Ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Πάμε στον επόμενο καλεσμένο με μια πολύ ολιγόλεπτη διακοπή.